το νέο ο οποίος φεύγει για το εξωτερικό, το φοιτητή μου που έχει διδακτορικό και παίρνει 420 ευρώ σκληρό οκτάωρο. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κυβερνητικό σχέδιο, ακούμε διάφορα νούμερα, για μένα τα νούμερα είναι πάρα πολύ απλά. Με 18,7% μείωση του εργατικού κόστους, το πρώτο τρίμηνο οι εξαγωγές μας μειώθηκαν 7%. Που σημαίνει ότι δεν είναι αυτά που έγιναν από την κυβέρνηση, το εργατικό κόστος που έφταιγε. Επιπλέον, το πρώτο τρίμηνο έχουμε 3 δισεκατομμύρια απόσυρση καταθέσεων για να πληρώσουμε την υπερφορολόγηση. Ανάπτυξη μηδέν, διότι με έναν νομικό πλαίσιο, στο οποίο πραγματικά αλλάζει κάθε εβδομάδα, κανείς δεν θα επενδύσει. Με νέα παιδιά που σκοτώνονται στις σπουδές, να μην τους δίνει ένα κίνητρο, 2 χρόνια βρε παιδιά χωρίς ΦΠΑ, να ανοίξουν μια επιχείρηση που να κάνει μαρμελάδα αγκουράκι, αντί να την εισάγουμε από τη Γερμανία. Και με ευρωβουλευτές και ευρωβουλευτίνες που δεν προσπάθησαν τις ποσοστώσεις και αναγκάζομαι να τρώω ντομάτα από την Ολλανδία, με συγχωρείτε, δεν βλέπω λύση. Λέμε λοιπόν, αυτή τη στιγμή το κυβερνητικό έργο το προσέχει μόνο ο μπαλούρδος της ελληνοφρένειας. Έχουμε την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία πυροβολεί τα πόδια της σε τέτοιο σημείο πραγματικά, που αν ήμουν παρατηρητής της UEFA θα έλεγα ότι το μάτς Νέας Δημοκρατίας συνασπισμού είναι σικέ. Δεν είμαι και δεν το λέω. Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα? Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα? Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν είναι η Ευρώπη που ξεκίνησε με τα οράματα των λαών, της συνεννόησης, της αλληλεγγύης, και να σας διαβάσω μάλιστα από το καταστατικό. Οι συνθήκες οι οποίες επικρατούν στην Ευρώπη έλεγαν τότε, βασίζονται, κάθε πολιτική πριν εφαρμοστεί θα πρέπει να βασίζεται, προσπαθώ να το μεταφράζω από τα αγγλικά, να διασφαλίζει απασχόληση και κοινωνική προστασία, να δίνει εφόδια μέσω της εκπαίδευσης και να καταπολεμά τους αποκλεισμούς. Τι έγινε λοιπόν τα τελευταία χρόνια? Είμαι σίγουρος ότι το ξέρετε όλοι αυτό. Υπήρξε μία μετάβαση οικονομικού πλεονάσματος από τον νότο στο βορρά μέσω της κατανάλωσης. Αγοράζαμε αυτοκίνητα γερμανικά, πήγα να πάμε. Όταν ήρθε η κρίση του χρέους, ο βορράς άρχισε να σφυρίζει αδιάφορα. Μας είπαν ότι το ευρωομόλογο που αποτελεί μια λύση είναι μια βρώμικη λέξη. Μας είπαν ότι η λιτότητα είναι πραγματικά αυτό το οποίο θα βοηθήσει, και βεβαίως οι Γερμανοί είπαν και το σκληρό ευρώ. Η ερώτηση λοιπόν που προκύπτει τώρα είναι: αυτή η Ευρώπη, την οποία οραματίστηκαν για την Ελλάδα ο πρεσβύτερος Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου, υπάρχει? Και αν δεν υπάρχει, είναι σε ένα τέτοιο πειραματικό σχέδιο που εμείς οφείλουμε ως Έλληνες αλλά και ως Ευρωπαίοι πολίτες να αναρωτηθούμε πώς θα μπορέσει να αλλάξει? Διότι ξέρετε κάτι, αν παίζω σε ένα παιχνίδι που οι κανόνες είναι εναντίον μου, δεν κάθομαι να συνεχίσω να παίζω μέχρι να καταστραφώ. Ή πηγαίνω σε άλλο παιχνίδι, ή προσπαθώ και αγωνίζομαι όρθιος, όχι επιγονάτων, να αλλάξω τους κανόνες. Απλά και μόνο για να είμαι ένας αξιοπρεπής παίκτης. Είμαστε στην αρχή του τέλους της κρίσης, όπως ακούστηκε πριν? Όχι. Κοίταξε, εγώ θα σας διαβάζω, παραδείγματος χάρη, σημερινό άρθρο, όποιος διαβάζει τον εξωτερικό τύπο, Handelsblatt, 28 Τετάρτου 2014, καμία ελπίδα για την Ελλάδα παρά την επιστροφή στις αγορές. Η έρευνα στο κέντρο. Είναι εφημερίδα που το γράφει, ναι, αυτό. Συντηρητική γερμανική. Η Wall Street Journal, επειδή άκουγα προηγουμένως διαφόρους εδώ, λοιπόν, οι δήμονες, έγραψε προχθές ότι η Κομισιόν μαγειρεύει τα στοιχεία προκειμένου να δείξει ότι το πρόγραμμα που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και αλλαχού έχει επιτυχία. Αυτό που λέει. Προσέξτε. Το γράφω. Κέντρο για την Ευρωπαϊκή. Έγραψε, αλλά ζήτησε, ναι, συγγνώμη. Καλά. Ωραία. Εγώ σας λέω το εξής λοιπόν. Κέντρο για την Ευρωπαϊκή Πολιτική στο Φράιμπουργκ. Οι οποίοι λένε μάλιστα ότι μπορεί να οδηγήσει στην Ελλάδα σε μεγαλύτερο χρέος, όταν το επιτόκιο είναι 4,75. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στην Ελλάδα μιλάμε αν θα δανειστούμε με 4,75 ή με 6 ή με 1%. Μα δεν θέλουμε να δανειστούμε. Εμείς θέλουμε κοινωνικά και πολιτικά και οικονομικά να γίνουμε παραγωγή, όχι δανειολήπτες, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτό δεν θα το πει κανείς. Εθνική επίσης, ανεξαρτησία αγοράζεις μόνο όταν παράγεις εθνικό πλούτο. Ακριβώς αυτό λέω. Έτσι, α, έτσι είναι. Μέχρι αυτή τότε, τη στιγμή λοιπόν. Θα δανειστούμε. Θα σας το πω. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς, με συγχωρείτε, θα δανειστούμε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ξέρετε καμιά χώρα που δεν δανείζεται? Όχι, είμαστε ισότιμοι εταίροι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οφείλει να μας δανείζει. Οφείλει, προσέξτε. Δεν μας εκμεταλλεύονται. Προσέξτε λοιπόν τώρα. Αυτό δεν περιλαμβάνεται. Περιλαμβάνεται ο απευθείας δανεισμός των κρατών μελών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Να αγωνιστούμε λοιπόν να αλλάξουν αυτοί οι κανονισμοί. Μέχρι τότε, όμως, κυρία Σπυράκη, για να δούμε τι ασχολούνται οι ευρωβουλευτές μας όμως. Κύριε Μπαρτσεβάνη, επιτρέψτε μου λίγο. Κάποιος ή κάποια ευρωβουλευτής μας είπε: αν είναι να καεί η Ελλάδα, καεί για το καλό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια ούτε συμφέροντα εξυπηρετεί η κυρία αυτή? Κάποια άλλη κυρία είπε ότι το όνομα των Σκοπίων δεν αποτελεί αναγκαία συνθήκη για να μην μπουν τα Σκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε έξω από την πολιτική. Σήμερα το ερώτημα δεν είναι δεξιά ή αριστερά.
Το ερώτημα είναι, θέλουμε να ζούμε σε μια ελεύθερη Ελλάδα μέσα σε μια ελεύθερη Ευρώπη? Και δεν το λέω επειδή είμαι ευρωσκεπτικιστής. Είμαι απλώς σκεπτόμενος Ευρωπαίος και θέλω να σκεφτώ με αυτόν τον τρόπο. Λέω λοιπόν εγώ αυτή τη στιγμή, μπορεί ο ελληνικός λαός να διαβάσει βιογραφικά σημειώματα, να διαβάσει βιογραφικά σημειώματα και να στείλει ανεξάρτητα κόμματος μια ομάδα 21 ανθρώπων που θα είναι πραγματικά εκείνοι οι οποίοι θα σταθούν όρθιοι. Δεν θα διαπραγματεύονται γονατιστοί στον καθέναν. Διότι αλλιώς θέλουμε να ζούμε πραγματικά σαν μια αποικία ενός οικονομικού Ράιχ? Εγώ με συγχωρείτε, δεν το θέλω. Ειλικρινά σας το λέω. Λοιπόν, αυτό το ζήτημα είναι πάρα πολύ βασικό. Δεν είναι εκδρομή. Προσπαθεί το σύστημα να απομακρύνει από την ταμπακέρα και να μας κάνει να σκεφτόμαστε άλλα πράγματα. Να ψηφίσουμε την κυρία Σπυράκη, τον κύριο Θεοδωράκη και να τραγουδήσουμε τι και περάσαμε όμορφα, όμορφα, όμορφα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Μου επιτρέπετε, ο ελληνικός κύριε, λαό, όχι, το μου είπα, επιτρέπετε, κύριε Πρίτανη, παρακαλώ πολύ. Δεν θα ήθελα καταρχήν καμία σύγκριση. Να πω τον κύριο Μπίστη. Okay, σας παρακαλώ πολύ. Δεύτερον, το γεγονός ότι έκανα μια δημόσια δουλειά δεν μου αφαιρεί κανένα δικαίωμα να εκδηλώσω τις πολιτικές μου απόψεις, ειδικά όταν αυτό μου προτάθηκε και κατεβαίνουμε στα Σταυρό. Ως εκ τούτου, όπως εσείς, έτσι και εγώ. Σας είδα πέρα δίπλα, όπως okay. και εγώ. Λοιπόν, εντάξει, το Μαρκάτο, εντάξει. Okay. Λοιπόν, κύριε Πρετανή, ξέρετε καμία... Εγώ μια ερώτηση μου επιτρέπετε. Παρακαλώ, ό,τι όσο θέλω. Μια ερώτηση, μία μόνο. Όσο θέλετε. Ξέρετε από το 1833 μέχρι σήμερα μία περίοδο ιστορική στη χώρα που δεν δανειζόμαστε? Καμία χώρα, όλες οι χώρες δανείζονται. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Όχι, το για ζήτημα την Ελλάδα. Είναι ότι οφείλουμε να παράξουμε. Τώρα εσείς δεν θέλετε να δανειζόμαστε. Προσέξτε. Ξαφνικά. Οφείλουμε να παράξουμε. Κάπως πρέπει να γίνει αυτή η δουλειά όμως. Ένα λεπτό. Δανείζουμε, δεν το πω. Θέλουμε να γίνουμε με, χώρα. Με ευχολόγια. Δεν γίνονται δουλειές. Δεν είναι ευχολόγιο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι ευχολόγιο. Όταν διαπραγματεύεται μια αγροτική χώρα να εισάγει ντομάτες από την Ολλανδία, είναι η αποτυχία της χώρας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν δίνανε τις επιδοτήσεις, δεν μιλάγε κανένα. Η τσάμπα επιδοτήσεις. Ότι υπάρχουν και επί Καραμαλή Κώστα και επί Σιμίτη και επί... Ότι υπάρχουν στο 2014. Ότι υπάρχουν... Ελάτε, κύριε Παπαδάκη. Να σας πω κάτι. Παρακαλώ. Η χώρα για να σωθεί είναι στα χέρια μας. Αν δεν τη σώσουμε, εμείς φταίμε. Δεν υπάρχει αντίρρηση γι' αυτό. Όμως η ψήφος του λαού είναι η κυρίαρχη δύναμη που θα αλλάξει αυτό το σύστημα. Ο καθηγητής πάντως ο Πρίτανης είναι οραματιστής. Εγώ έτυχε να τον γνωρίσω από τότε που πρωτοήρθε στην Ελλάδα. Και ξέρω τον τρόπο χρόνια ζούσα στο εξωτερικό. Αυτό που δεν μας λέτε όμως, ίσως που και εσείς ξεχνάτε, είναι λέτε να στείλουμε 21 ευρωβουλευτές να διεκδικήσουν.